πρώτη μας συνταγή για σήμερα, τάρτα με τυρί, κρέμα και ντοματίνια. Όπως σας είπα, είναι μια πολύ ανάλαφρη συνταγή, πάρα πολύ ντελικάτη, πολύ εύκολη για να τη φτιάξετε και όντως δεν υπάρχει πιο ωραίο πρώτο από μια τάρτα. Μια τάρτα που να έχει τραγανή βάση, ζουμερή γέμιση και συγκεκριμένη περίπτωση θα έχει και πάρα πολύ δροσερή επικάλυψη γιατί είναι τα ντοματίνια. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για την τάρτα με τυρί, κρέμα και ντοματίνια θα χρειαστούμε για τη βάση 600 γραμμάρια έτοιμη ζύμη για αλμυρές τάρτες και ένα κρόκο αραιωμένο με μία κουταλιά της σούπας νερό. Για τη γέμιση, μία σκελίδα σκόρδο, μία κουταλιά της σούπας μουστάρδα ολικής άλεσης, 60 γραμμάρια παρμεζάνα, 2 αυγά μεσαία, 60 γραμμάρια γάλα, 150 γραμμάρια τυρί κατσικίσιο και 500 γραμμάρια φρέσκο τυρί κρέμα άρλα. Για τη σύνθεση, 400 γραμμάρια ντοματίνια, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 2 κουταλιές της σούπας ξύδι βαλσάμικο, 1 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, 1 κουταλιά της σούπας δυόσμο, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, ρόκα, 1 κουταλιά της σούπας ξύδι βαλσάμικο και ελαιόλαδο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, για να κάνω τη συνταγή πιο εύκολη, γιατί μιλάω από εδώ, πρέπει να έρθω εδώ. Για να κάνω τη συνταγή πιο εύκολη, κανονικά όταν φτιάχνουμε τάρτα, φτιάχνουμε το ζυμάρι μόνοι μας. Που μπορείτε να δείτε στο YouTube πώς μπορείτε να φτιάξετε το δικό σας ζυμάρι για τάρτα. Αλλά επειδή θέλω να κόψω δρόμο, να την κάνω πιο εύκολη τη συνταγή, θα πάρουμε ένα έτοιμο ζυμαράκι. Πειράζει, Μπελέση? Όχι. Πάμε στο εμπόριο, παίρνουμε ένα ζυμάρι για τάρτα ή ζυμάρι κουρού και ουσιαστικά θα ετοιμάσουμε την τάρτα μας με αυτό το ζυμάρι. Τώρα, ανοίγω το ζυμαράκι μου εδώ. Για να σπάσει λίγο δεν μας πειράζει, όπως έχει σπάσει εδώ. Γιατί τι θα κάνουμε, φίλε Μπελέση? Θα το ανοίξουμε. Θα το ισιώσουμε, θα έλεγα καλύτερα. Παίρνουμε ένα πλάστη, φροντίζουμε να ισιώσει λίγο εδώ και να σπάσει σε κάποια σημεία το ζυμάρι για την τάρτα ή για την κουρού. Δεν μας πειράζει καθόλου, γιατί τι κάνουμε? Καθώς θα σπάσει μέσα στην ταρτιέρα, θα το φτιάξουμε κατευθείαν με τα χέρια και θα το ισιώσουμε. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Έχω μία ταρτιέρα με αποσπούμενη βάση 24 εκατοστών, βούτυρο αλευρωμένη και θα ρίξω μέσα το ζυμάρι για την τάρτα μου εδώ. Εύκολο ή δύσκολο, φίλε Μπελέση? Ανεύκολο. Και άμα σπάσει, μας πειράζει? Όχι. Δεν μας πειράζει, βέβαια, γιατί θα τη φτιάξουμε. Κοιτάξτε εδώ. Τέλεια. Φροντίζουμε να πάει παντού. Και εδώ. Και εδώ. Και εδώ, βέβαια, άμα θέλετε να φτιάξετε, ξαναείπα, το ζυμάρι για τάρτα το δικό σας, έχω στο YouTube βίντεο πώς μπορείτε να φτιάξετε γλυκό ζυμάρι και αλμυρό ζυμάρι. Είναι πάνω κάτω οι ίδιες συνταγές. Απλά στο γλυκό βάζουμε και άχνη ζάχαρη. Λοιπόν. Φροντίζουμε να δημιουργήσουμε ένα ωραίο γύσο εδώ πέρα για να μπορέσει να κρατήσει τη γέμισή μας. Τέλεια. Και ουσιαστικά κλέψαμε πάρα πολύ χρόνο τώρα γιατί τα πράγματα έχουν γίνει πάρα πολύ εύκολα. Κόβουμε το ζυμάρι μας εδώ. Θέλουμε αρκετά μεγάλο γύσο γιατί θα μπει γέμιση και θα μπουν και τα ντοματίνια και θέλουμε να μην φύγουν. Οπότε αφαιρώ το παραπανίσιο εδώ. Και σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει να τα κάνετε αυτά ένα ωραίο σνακ, έτσι όπως είναι. Ρίχνουμε λίγο παρμεζάνα από πάνω, τα ψήνουμε στο φούρνο και κάνουμε τα λεγόμενα μπατόν σαλέ. Μας αρέσουν πάρα πολύ τα μπατόν σαλέ, οπότε είναι πολύ εύκολο με το ζυμάρι που περισσέψει να κάνετε κατευθείαν μπισκοτάκια. Τώρα, έτσι όπως είναι, τρυπάω το ζυμάρι μου σε πολλά σημεία. Γιατί το τρυπάω, φίλε Μπελέση? Για να πάρει αέρα. Όχι, άμα τρυπήσει κάτι ξεφουσκώνει εσύ, Μπελέση, δεν παίρνει αέρα. Αυτό εννοώ. Τρυπάω σε πολλά σημεία για να μην φουσκώσει μέσα στο φούρνο. Άμα δεν τρυπήσω, θα φουσκώσει. Και. Άμα φουσκώσει μετά, πατησίσουν. Την πατήσαμε, φίλε. Δεν κάναμε καλή δουλειά. Και ουσιαστικά βάζουμε μεμβράνη εδώ και εδώ. Κάνουμε ένα σταυρό. Μία μεμβράνη έτσι. Και μόλις φροντίσουμε να πάει η μεμβράνη παντού, τι πρέπει να ρίξουμε από πάνω, φίλε Μπελέση? Ένα βάρος. Το κλασικό βάρος που χρησιμοποιούμε εδώ και. Με τα φασόλια. 10 χρόνια. Καλά, έχω κάνει μίξ. Δεν είναι μόνο φασόλια. Έχει και φασόλια, έχει και ρύζι, έχει και ρεβίθια. Έχει ό,τι μας έχει περισσέψει και τα έχουμε σε μικρά φακελά και τα χρησιμοποιούμε. Καταλαβαίνετε ότι δεν χαλάνε ποτέ και φυσικά δεν μπορούμε να τα ξαναμαγειρέψουμε. Χρησιμοποιούμε το ίδιο βάρος για μια ζωή. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν το πετάμε ποτέ. Και άμα χρειαστεί, συμπληρώνουμε. Για να χαλάσει, για να συμπληρώσουμε, σημαίνει πως χάνουμε μερικά βάρη κατά τη διάρκεια ψήματος, που είναι λάθος. Τώρα, ήρθε η ώρα να ψήσουμε την τάρτα μας στο φούρνο. Βάλαμε μεμβράνη γιατί θα ψήσουμε στους 160 βαθμούς. Άμα βάλουμε παραπάνω από 160 βαθμούς, η μεμβράνη θα καεί, θα μυρίσει πλαστικό. Οπότε, πολύ σημαντικό, ο φούρνος μας. 160.
Ψήνουμε 20 λεπτά με βάρος, εντάξει. Μετά βγάζουμε το βάρος και ψήνουμε άλλα 15-20 λεπτά χωρίς βάρος. Με το που βγάλουμε το βάρος και ψήσουμε άλλα 15-20 λεπτά και εκεί πάρουμε ωραίο χρώμα στην τάρτα μας, θα ρίξουμε λίγο κρόκο αυγού αραιωμένο με νεράκι για να σφραγίσουμε την τάρτα μας και θα ψήσουμε 2-3 λεπτάκια μέχρι ουσιαστικά να σταθεροποιηθεί ο κρόκος. Άρα, ανακεφαλαίωση. Πολύ εύκολο είναι, Μπελέση, μην αγχώνεσαι. 20 λεπτά με βάρος στους 160. Αφαιρούμε το βάρος, ψήνουμε άλλα 15-20 λεπτά μέχρι να πάρει ωραίο χρυσαφένιο χρώμα. Σωστά? Ξαναβγάζουμε από το φούρνο μία μικρή επάλυψη με κρόκο αυγό αραιωμένο με νεράκι και ψήνουμε ένα 2-3 λεπτάκια μέχρι που να σφραγίσει η τάρτα μας για να μπορέσουμε να βάλουμε τη γέμιση. Και μετά η τάρτα μας θα έχει γίνει κάπως έτσι. Το πριν και το μετά. Βγάζω αυτό στην άκρη γιατί θα το ψήσω στη συνέχεια, μην νομίζετε. Μας σοβαρή επιχείρηση, δεν πετάμε τίποτα. Και σε περίπτωση που τα έχετε πάει όλα σωστά, εδώ, αυτό που θα δείτε είναι ότι η τάρτα σας έχει γίνει συμπαγής, έχει γίνει ωραία, κρατάει μια χαρά. Οπότε ήρθε η ώρα να τη γεμίσουμε με μια ωραία γέμιση και να ψήσουμε στο φούρνο. Η γέμιση που θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα είναι πολύ ντελικάτη. Δεν θέλουμε να βάλουμε πολύ έντονη γεύση. Γιατί θα χρησιμοποιήσουμε στο τέλος ντοματίνια. Τα ντοματίνια πρέπει να βγαίνει η γεύση τους και ουσιαστικά να συμπληρώνεται από τη γέμιση που θα χρησιμοποιήσουμε. Οπότε, για γέμιση σήμερα διάλεξα πάρα πολύ απλά υλικά και ουσιαστικά το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τα χτυπήσετε όλα σε ένα μίξερ ή άμα δεν έχετε μίξερ, ακόμα και αν μπορείτε να τα λιώσετε με ένα σύρμα πολύ καλά, θα δουλέψει μια χαρά. Λοιπόν, παίρνω το πολυκοπτικό μου και ρίχνω μέσα λίγο σκόρδο. Και όταν λέω λίγο σκόρδο, μπορείτε να βάλετε 1/3 της κελίδας. Εντάξει, άμα δεν σας αρέσει το σκόρδο, μπορείτε να μην βάλετε και καθόλου, δεν με πειράζει. Σκόρδο και μουστάρδα στη συνταγή είναι προαιρετικά. Άμα θέλετε τα βάζετε, άμα θέλετε δεν τα βάζετε. Το πιάσαμε, Μπελέση? Ναι, ναι. Οπότε ρίχνω το σκόρδο μου, τη μουστάρδα, την παρμεζάνα, 2 αυγά, 1, 2, λίγο γάλα. Έχω αυτό το υπέροχο υλικό που το αγαπώ και λέγεται κατσικίσιο τυρί. Σ' αρέσει το κατσικίσιο τυρί, φίλε Μπελέση? Αρκετά. Αρκετά. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να βάλετε κατσικίσιο τυρί, όλη την ποσότητα από κατσικίσιο τυρί θα την αντικαταστήσετε με τυρί κρέμα. Εντάξει. Απλά εγώ έκανα συνδυασμό τυρί κρέμα και κατσικίσιο που πραγματικά πάει στο επόμενο επίπεδο. Αλλά μπορείτε να το κάνετε καθαρά με τυρί κρέμα, να μοιάζει περισσότερο με cheesecake η βάση. Λοιπόν, ρίχνουμε μέσα και το κατσικίσιο μας. Και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε το τυρί κρέμα. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ Άρλα φρέσκο τυρί κρέμα. Έχει κρεμώδη υφή, γλυκιά γεύση και παρασκευάζεται από 100% φυσικά συστατικά. Χρειαζόμαστε 2 συσκευασίες, 500 γραμμάρια. Όπως καταλαβαίνετε, θα γίνει πάρα πολύ σεξι. Θα γίνει μια τάρτα cheesecake με ντοματίνια. Παναγία μου, δεν θα υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι κάτι μοναδικό. Μπαίνει το τυρί κρέμα μέσα και ουσιαστικά θα χτυπήσουμε όλα τα υλικά μεταξύ τους. Τώρα, αν δεν έχετε μεγάλο πολυκοπτικό, ξαναείπα. Εφόσον χτυπήσουμε καλά το σκόρδο και το λιώσουμε, μπορούμε να βάλουμε και σκόνη σκόρδο, τα υπόλοιπα μπορούμε να τα ανακατέψουμε ακόμα και με ένα σύρμα. Τώρα, χτυπάω πολύ καλά, εδώ, μέχρι να κάνουμε μια ωραία πάστα. Η ανακάλυψη της τάρτας λέγεται ότι ανήκει στις ανήπαντρες γαλλίδες αδερφές Τατά, Καρολίνα και Στεφανή, που σέρβιραν την πρώτη τάρτα στον κόσμο, μια γλυκιά τάρτα με μήλα, το 1888, στο ξενοδοχείο Τατά, στην περιοχή Λαμό-του-Μπευγόν, ένα χωριό στην κοιλάδα Λουάρ της Γαλλίας, νότια του Παρισιού. Μάλιστα στη Γαλλία, το αρχικό όνομα της τάρτας ήταν συνδεδεμένο με το όνομά τους, Τάχ Τατά. Και η γέμισή μου είναι έτοιμη. Αυτό ήταν. Εύκολο ή δύσκολο? Εντάξει, κλέψαμε λίγο δρόμο με τη βάση για την τάρτα μας, αλλά παιδιά εντάξει, θα κάνουμε κάτι μοναδικό που θέλω να δοκιμάσετε να δείτε αν χρειάζεται καθόλου seasoning, αλάτι και πιπέρι. Άντε, γεια. Πω. Καλά, είναι. Αυτή η γεύση είναι πολύ premium. Είναι Μπελέσης. Πραγματικά το λέμε Μπελέσης γιατί ο Μπελέσης είναι ο πιο premium εδώ μέσα. Είναι πάρα πολύ premium. Άμα δεν τον έχετε γνωρίσει. Οπότε αυτό το πρώτο πιάτο νομίζω ότι θα το λατρέψει. Λοιπόν, ρίχνω μέσα στη γέμιση, εδώ. Κοιτάξτε εδώ, πόσο φανταστική γέμιση. Άμα έχετε ένα ωραίο τραπέζι και θέλετε να εντυπωσιάσετε, κάντε αυτή την τάρτα, πραγματικά σας λέω. Ακόμα και ένα κυριακάτικο τραπέζι, να θέλετε να το κάνετε πιο ιδιαίτερο, βγάλετε ένα κοτόπουλο στη μέση, αλλά άμα βγάλετε αυτό το πρώτο, όλοι θα εντυπωσιαστούν. Τώρα, ήρθε η ώρα του ψησίματος, εδώ. Θέλουμε 30 λεπτάκια στους 180 βαθμούς, εδώ.
Και μετά από 30 λεπτάκια στους 180 θα βγάλουμε, θα αφήσουμε να ξεκουραστεί η τάρτα μας και όταν έρθουν οι καλεσμένοι μας, τότε θα σερβίρουμε πάνω με τα ντοματίνια και το βαλσάμικο. Θα γίνει χαμός. Και η τάρτα μου είναι έτοιμη. Έτσι όπως είναι, άμα κόψετε ένα κομμάτι και φάτε, είναι συγκλονιστική, οπότε μην τη φάτε όλοι έτσι. Δοκιμάστε αυτό που θα σας πω, πρέπει να την κάνουμε πιο ιδιαίτερη. Πρέπει. Δεν πρέπει. Θέλουμε, γιατί είμαστε premium. Οπότε, έχω λίγα ντοματίνια, μπορείτε να πάρετε και διαφορετικά χρώματα ντοματίνια, κίτρινα, μαύρα, μπλε, πράσινα, ό,τι ντοματίνια σας αρέσουν. Και μπορείτε, άμα δεν έχετε ντοματίνια, να χρησιμοποιήσετε και κανονικές ντομάτες. Δουλεύουν και εκείνες μια χαρά. Πάρω το πριόνιτο. Πολύ πιο γρήγορα. Εδώ και εδώ. Και εδώ. Κόψτε στη μέση, αφήστε κάποια ολόκληρα, κατά τα όπως θέλετε. Θέλουμε να φαίνεται λίγο ρουστικ, ατιμέλητο, προσεγμένο να το πω έτσι. Γιατί όντως θέλουμε να κάνουμε κάτι πάρα πολύ όμορφο. Σε περίπτωση που ρίξουμε τα ντοματίνια τώρα πάνω από την τάρτα, καταλαβαίνετε ότι η τάρτα θα αρχίζει να ρουφάει ζουμιά και είναι κάτι που θα μας χαλάσει την τάρτα. Οπότε αυτό το κάνουμε πάντα τελευταία στιγμή, φίλε Μπελέση. Λοιπόν, κοίταξε τώρα τι θα κάνουμε. Θα δώσουμε μια μεσογειακή νότα στην τάρτα μας. Γιατί αν και έτσι πιο γαλλική. Επίσης, θα ρίξω μέσα τα ντοματίνια στο μπολ. Εδώ. Και θα προσθέσω ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι. Να μαριναρώ τα ντοματίνια μου. Και επίσης, ποιο υλικό πηγαίνει πάρα πολύ εδώ πέρα, φίλε Μπελέση? Μυρωδικό. Ντοματίνια έχουμε. Όχι, κλείνει το μυρωδικό. Το λαδάκι. Λίγο βαλσάμικο. Να ρίξουμε λίγο βαλσάμικο εδώ. Τέλεια. Αφήνω στην άκρη. Μαρινάρω εδώ πέρα. Ελαιόλαδο, βαλσάμικο, αλάτι, πιπέρι. Και βέβαια, ό,τι μυρωδικά θέλετε να ρίξετε, μπορείτε να ρίξετε. Εγώ θα ρίξω λίγο ρίγανη και λίγο δυόσμο. Και ο βασιλικός πηγαίνει πάρα πολύ, αλλά αναμενόμενο. Το έχουμε δει πολλές φορές. Να κάνουμε μία τάρτα. Θέλουμε διαφορετική. Οπότε θα βάλω λίγο δυόσμο και λίγο ρίγανη. Πολύ ελληνικό και αυτό. Και πολύ ιδιαίτερο. Θα ψιλοκόψω λίγο τα μυρωδικά μου. Πώς το κατάφερα να βγάλω 3 μαχαίρια για να κόψω ντοματίνια. Ένας θεός ξέρει. Εδώ είμαστε. Να κατέβω και τα μυρωδικά μου μέσα. Αλάτι, πιπέρι, βαλσάμικο. Και κοίταξε εδώ. Δεν είναι τρομερό σαν ιδέα, ρε φίλε, για πες. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Πολύ. Και απλό, ούτε να βάζουμε από πάνω ζελέδια που βάζουν, ούτε να βάζουμε μαραμελάδες, ούτε να βάζουμε το ένα. Όσο πιο απλό γίνεται. Μία τάρτα με ντοματίνια, μυρωδικά, αγάπη, ελαιόλαδο, τυρί κρέμα, κατσικίσιο και λίγο βαλσάμικο στο τέλος από πάνω. Και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Το μόνο που θα κάνω είναι να ρίξω λίγο ρόκ από κάτω, να υπάρχει κάπου να πατήσει η τάρτα μου και να κάνει μια ωραία αντίθεση. Και θα κόψω ένα ωραίο κομμάτι εδώ. Μη σπάσεις, σε παρακαλώ, μη σπάσεις. Yes! Το πρώτο είναι το δύσκολο, τα υπόλοιπα κόβονται εύκολα. Και εδώ. Νομίζω πως έχω κάποιο πρόβλημα. Τα τρίγωνα κομμάτια. Δεν καταφέρω να κόβω 100% τρίγωνα. Αλλά δεν πειράζει. Εντάξει εδώ. Δηλαδή, πόσο πιο τέλειο να βγάλει σε κάποιον αυτό εδώ το πιάτο. Κοιτάξτε εδώ. Λοιπόν, λίγο βαλσάμικο από πάνω, ακόμα. Εδώ. Λίγο λαδάκι. Όλο έξω βγήκε. Δεν πειράζει, θα φέρω το πιάτο εδώ. Θα καθαρίσω λίγο εδώ. Έκανα λάθος ζυγοστάθμιση στο χέρι μου. Οπότε καταλαβαίνετε. Και κοιτάξτε εδώ, μαγεία. Μαγεία. Πιο μεσογειακή τάρτα από αυτή δεν γίνεται. Γίνεται? Όχι. Καλή μας όρεξη. Για την τάρτα με τυρί κρέμα και ντοματίνια, απλώνουμε τη ζύμη για την τάρτα σε μία βουτυρωμένη φόρμα με αποσπόμενη βάση, κάνουμε περιμετρικά γύσο για να κρατήσει τη γέμιση, τρυπάμε όλη την επιφάνεια με ένα πιρούνι και απλώνουμε μεμβράνη. Βάζουμε βάρος και ψήνουμε για 20 λεπτά στους 160 βαθμούς. Αφαιρούμε το βάρος, ψήνουμε για άλλα 15 με 20 λεπτά, αλείφουμε με τον αραιωμένο κρόκο και ψήνουμε για επιπλέον 2 με 3 λεπτά. Για τη γέμιση, στο πολυμηχάνημα με τα μαχαίρια, βάζουμε το σκόρδο κομμένο σε φέτες, τη μουστάρδα, την παρμεζάνα, τα αυγά,
το γάλα, το κατσικίσιο τυρί, το τυρί κρέμα και χτυπάμε καλά μέχρι να γίνει το μείγμα ένας ρευστός χυλός. Απλώνουμε στη βάση και ψήνουμε για 30 λεπτά στους 180 βαθμούς. Αφαιρούμε και αφήνουμε να κρυώσει. Για τη σύνθεση, κόβουμε τα ντοματίνια στη μέση και τα βάζουμε σε μπολ. Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι, το ελαιόλαδο, το βαλσάμικο, τη ρίγανη, το δυόσμο και ανακατεύουμε. Απλώνουμε τα ντοματίνια πάνω από την τάρτα και σερβίρουμε με ρόκα, βαλσάμικο και ελαιόλαδο. Και τώρα ήρθε η ώρα της δοκιμής. Καταλαβαίνετε ότι ό,τι και να σας πω, νομίζω πως πραγματικά ξέρετε ποια είναι η γεύση. Έχουμε τα αρωματικά, έχουμε τα ντοματίνια, έχουμε το τυρί κρέμα, μία τάρτα φουλ στα αρωματικά, φουλ στη γεύση. Έβγαλα μεγάλο κομμάτι. Και... δεν υπάρχει πιο απόλυτα ισορροπημένο πρώτο που μπορείτε να βγάλετε. Τίποτα δεν επισκιάζει το ένα το άλλο. Όντως μπορείς να καταλάβεις όλες τις γεύσεις, βαλσάμικο, ντοματίνια, τα μυρωδικά μας, το τυρί κρέμα. Τα πάντα είναι τόσο ισορροπημένα που πραγματικά η κάθε μπουκιά δεν περιγράφεται. Είναι ένα όνειρο. Θες να φας ολόκληρη την τάρτα πραγματικά, και όταν λέω όλη την τάρτα εννοώ όλη τη μεγάλη την τάρτα. Είναι κάτι φανταστικό που για να καταλάβετε πόσο τελικά το είναι, πρέπει όντως να το φτιάξετε ακριβώς όπως σας έδειξα.